Α, έτσι. Από, οπότε γυροβολάει, πήγαινε έλα. Γυροβολάει. Αλλά κοιτάξτε, είναι με μια κοπελιά η οποία είναι ψαράκι με ζυγό, όπως είμαι κι εγώ. Πότε γεννήθηκε, θα μου πείτε εμένα. Τίποτε. Πότε γεννήθηκε, θα μου πείτε. Γεννήθηκε, αχ, τι να σας πω τώρα. Δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι 33 χρόνων. Δεν με βοηθάτε. Αυτό που θέλω να σας πω πάντως είναι πόσο καιρό είναι μαζί της. Καλή, ήτανε, είναι περίπου 8 χρόνια μαζί, όπου τον 1,5 χρόνο χώρισαν και ξαναβρέθηκαν πέρσι. Ξέρετε γιατί μένει μαζί του. Γιατί. Ακούστε με. Ερωτικά, ναι, ο γιος σας είναι το, ναι, όνειρο κάθε γυναίκας. Πού το ξέρετε, καλέ. Το βλέπω και εγώ τι δουλειά κάνω. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ντούρασελ, ο Σούπερμαν, όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι. Είναι πολύ ωραίο παιδί τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ωραίο παιδί, έχει να κάνει με άλλα προσόντα. Έχει να κάνει με το ωραίο ερωτικό πανδαιμόνιο. Που σημαίνει ότι δύσκολα γυναίκα τον αφήνει γι' αυτό. Απ' την άλλη τη μεριά όμως, αυτό είναι το καλό του κομμάτι. Το κακό του κομμάτι είναι ότι είναι τρομερά δύσκολο να τον αντέξει άνθρωπος. Απ' την άποψη ότι... Να τον αντέξει άνθρωπος. Ναι, απ' την άποψη ότι θέλει τα δικά του ναι, και καλύτε, τα δικά της ναι, δικά του. Ναι, θέλει ναι, να μπαίνει και να βγαίνει όποτε θέλει, λογαριασμό να μην δίνει, έλεγχο ναι, να μην δέχεται. Ναι. Όχι, δεν ηχθείς. Τάβρος είναι, δεν έχει σημασία. Οροσκόπο ηχθεί. Τι γίνεται τώρα. Ότι φαίνεται ότι το 2014 θα τον στεναχωρήσει αρκετά πολύ συναισθηματικά. Όντως είναι ενάντια. Ναι, βέβαια. Θα τον στεναχωρήσει γιατί εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν και τις υπομονές. Και κάποια στιγμή οι υπομονές εξαντλούν.